φεύγω από την Νίκη Βόλου και από σήμερα ουσιαστικά δεν υφίσταται πάτσεις για όσο αφορά την Νίκη Βόλου. Το κεφάλαιο για μένα έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα. Όσοι νόμιζαν ότι μπλοφάρω ή το κάνω επίτηδες, ήταν μακριά ανοιχτωμένοι. Εγώ δεν έχω μάθει να παίζω, έχω μάθει να αγωνίζομαι, να μάχομαι και να κερδίζω. Όταν λοιπόν, σήμερα λοιπόν, πέφτει η αυλαία της παρουσίας μου των 2,5 ετών περίπου στην ομάδα. Γιατί δεν ανέβαινε λοιπόν η Νίκη Βόλου? Γιατί 50 χρόνια δεν υπήρχε κανένας που να μπορέσει να ζήσει από το όνειρο? Ποιος έφταιγε? Έφταιγε ο Μπέος? Έφταιγε ο Ολυμπιακός Βόλου? Ποιος? Γιατί δεν λέτε είμαστε ψεύτες, ότι ψάχναμε ένα άλοθη να ρίξουμε την κακοδαιμονία μας και όχι στους ίδιους μας τους εαυτούς? Σε τι σας εμπόδισε ο Ολυμπιακός Βόλου να είσαστε στη Σούπερ Λίγκα? Ορίστε κύριε, είσαστε. Σε τι σας έβαλε προς κόμματα ο νυν δήμαρχος ο κύριος Μπέος στο να μην ανέβετε, όταν ήμασταν και ανταγωνιστές για να ανέβουμε και τον είχαμε μπροστά μας με 6 πόντους διαφορά και με 9 αμέσως στο δεύτερο αγώνα? Πού? Τι σας έστησε? Σας έβαλε την κλοποδιά? Σας έκανε κάτι? Όχι. Τίποτα. Τίποτα απολύτως. Μήπως η πηγή ήταν αλλού? Μήπως το πρόβλημα που η ομάδα αυτή δεν ανέβαινε επί 49 χρόνια ήσασταν οι ίδιοι οι οποίοι δεν το επιτρέπατε? Μήπως ήσασταν αυτοί οι οποίοι επιτρέψατε και φορτώσατε στις πλάτες ενός ανθρώπου 8 εκατομμύρια χρέη? Λοιπόν, όσοι θέλουν να πάρουν τις μετοχές, σε περίπτωση που μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου, άλλως με 15-20 ημέρες, δεν οι μετοχές αυτές δεν τις πάρει ο κόσμος, θα βρω το νομικό πλαίσιο ποιο είναι, να τις κάνουμε μία δωρεά στους θεματοφύλακες, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι του Ερασιτέχνη κτλ. Μέχρι τότε βεβαίως ο Ερασιτέχνης, ότι εκτιμώ πολύ το θεσμικό ρόλο του κ. Ξάνθη και την προσωπικότητά του, έτσι, προς Θεού, θα πρέπει να μου υποδείξει ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα πληρώνει και θα τρέχει την ομάδα. Από εκεί και πέρα, κύριε, ο κύβος ερήφθη, η εικόνα πίσω σας νομίζω είναι πεντακάθαρη, είδατε, κρατάμε τις καλές αναμνήσεις, αυτό που λέει και το πανό, και ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις. Και μάλιστα μου αρέσει ότι με αποκαλούν και Αντρέα, λες και είμαστε φίλοι από χθες.